γενικώς υπάρχουν διάφορες δυσκολίες στο μαστό, οι οποίες είναι, οι περισσότερες είναι ιατρογενείς και οικονομικές. Η μία δυσκολία είναι, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τα guidelines για μένα. Τα guidelines, οι οδηγίες, οι οποίες είναι μεν καλές, δηλαδή να τις ακολουθούμε ή να τις συμβουλευόμαστε, όχι να τις ακολουθούμε, να τις συμβουλευόμαστε, αλλά παράγουν μία ιατρική του στυλ McDonald's. Έτσι, ωραία τα McDonald's, μου αρέσουν τα McDonald's, αλλά εμένα μου αρέσει και η γκουρμέ κουζίνα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι γιατρός και να σκέφτεται. Αν είναι να ακολουθεί τον τυφλοσούρτη και τους αλγορίθμους, τότε δεν είναι γιατρός. Είναι, φοράει άσπρη μπλούζα, μπορεί να είναι παγωτατζής. Μια άλλη δυσκολία εκεί πέρα είναι ότι τα guidelines, αυτές οι οδηγίες, έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι διτό. Από τη μία μεριά είναι των εταιριών, των μηχανημάτων, των φαρμάκων και τα λοιπά, τα οποία θέλουν να ανεβάσουν τις τιμές, και η άλλη δυσκολία είναι οι ογκολόγοι, οι οποίοι ο Παπαβασιλείου, ο καθηγητής ο παλιός, έλεγε τους χημειοθεραπευτές θριαβολογούνται ογκολόγους. Έτσι, όλοι αυτοί κάθε φορά ακούμε για καινούργια φάρμακα, για αυτά, έπρεπε να έχει λυθεί το πρόβλημα του μαστού ή του καρκίνου γενικώς. Με τόσα φάρμακα, τόσες επιτυχίες, τόσο καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία είναι καλύτερα αποτελέσματα για 3 εβδομάδες, για 5 εβδομάδες. Έτσι. Και με τόσο καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να έχουμε λύσει το πρόβλημα του καρκίνου. Και αυτό ίσως είναι μια κολυσιεργία, διότι δεν συμμετέχει η εγχείρηση. Βασική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού είναι η διάγνωση. Η πρώιμη διάγνωση είναι αυτή που έχει σώσει γυναίκες, και η καλή χειρουργική επέμβαση. Η καλή χειρουργική επέμβαση είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο στείνονται όλες οι άλλες θεραπείες. Και αυτό συνήθως δεν λαμβάνεται. Μια φορά, παραδείγματος χάρη, είμαστε στην Σαντορίνη, το θυμήθηκα με τον Παπαδημητρίου, σε ένα συνέδριο είμαστε 10 χειρουργοί και ήταν ογκολόγοι. Και θέλανε περιστατικά. Είχαν λοιπόν 9 δικά μου, 18 του Αγκαρά, 20 του Πολυχρόνη, 15 του Βασίλαρου και αυτά. Και κάνανε με ένα πρωτόκολλο μια θεραπεία. Μα πώς θα κάνεις την ίδια θεραπεία σε 5 διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις? Οι βάσεις είναι διαφορετικοί. Ξεκινάει διαφορετικά. Βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο πιθανότατα επιθυμούν οι εταιρείες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε, θα μιλήσει η κυρία Αγάκη γενικώς για τις απεικονιστικές μέθοδες, το screening και την πρώιμη διάγνωση, πώς γίνεται. Και ο κύριος Μπαλτάς θα μας μιλήσει για ένα περιστατικό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, και ίσως αν έχουμε χρόνο θα πει και για το λεμφίδημα λιγάκι. Καλημέρα, να ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την προσοχή σας. Αυτά που θα υποθούν σήμερα λίγο πολύ τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο πλαίσιο ομιλιών, αλλά και στην κατηδία συζήτηση που κάνουμε με εσάς τους γυναικολόγους. Νομίζω ότι πιο πολύ θα καταρριφθούν κάποιοι μύθοι και θα συζητηθούν κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν όλους σε πρακτικό επίπεδο, ακόμα και για τις ερωτήσεις που πολλές φορές γίνονται από τις ίδιες ασθενείς. Δεν μένω πολύ σε αυτά. Ξέρουμε ότι η πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντική. Είναι η εύρεση του καρκίνου πρώτης εμφάνισης των συμπτωμάτων, και μέθοδοι screening είναι οι εξετάσεις που κάνουμε για την εύρεση της νόσου σε ασυμπτωματικές γυναίκες.
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό πρότυπο για screening. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε screening σε όλες τις παθήσεις. Δεν κάνουμε screening για το πάγκρας ή για το στομάχι, γιατί απλούστατα είναι σπάνιοι καρκίνοι. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί πολύ συχνή κακοήθεια. Έχει μακρά προκλινική περίοδο. Πριν γίνει ψηλαφυτός ένας όγκος, μπορεί να υπάρχει για πολύ καιρό. Οι μέθοδοι screening είναι καλά ανεκτές. Και βέβαια η θεραπεία του καρκίνου του μαστού σε αρχικό στάδιο είναι αποτελεσματική και με πολύ μικρή νοσηρότητα. Ο στόχος των μεθόδων screening είναι βασικά να βρίσκουμε μικρούς όγκους εντοπισμένους με σκοπό να έχουμε καλύτερη θεραπεία και βασικά να έχουμε μείωση της θνητότητας. Αυτός είναι ο απότερος στόχος των μεθόδων screening. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει στον καρκίνο του μαστού. Είναι αποδεδειγμένο και δεν νομίζω ότι αμφισβητείται πλέον από κανέναν. Ποιες μέθοδους έχουμε? Τρεις μεθόδους, μαστογραφία, υπερηχογράφημα και μαγνητική και κάποιες άλλες, θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Ας πούμε λίγα πράγματα για τη μαστογραφία. Καταρχήν είναι η μόνη μέθοδος που μειώνει τη θνητότητα από καρκίνο του μαστού κατά 20%. Είναι αποδεδειγμένο, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και μιλάμε πάντα για γυναίκες μέσου κινδύνου. Δεν μιλάμε για την κατηγορία υψηλού κινδύνου που ισχύουν άλλα πράγματα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά εν συντομία αργότερα. Εδώ είναι μελέτες, δεν μένω πολύ. Σε όλες φαίνεται ότι υπάρχει όφελος στη θνητότητα σε γυναίκες που είναι σε διαδικασία screening. Τι γίνεται σε ηλικίες κάτω των 40 χρονών? Εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία για screening με μαστογραφία. Σε μεγάλο αριθμό γυναικών, περίπου 75.000 γυναίκες που ελέγχθηκαν, δεν φάνηκε ιδιαίτερο όφελος στην επιβίωση. Πάμε στη δεκαετία 40 με 49 ετών. Εδώ το screening, ανάλογα με την ομάδα ειδικών που συστήνει, θα σας δείξω αργότερα ένα πίνακα, γίνεται ανά έτος ή διετία. Έχουμε μείωση θανάτων από καρκίνο μαστού, όχι στατιστικά σημαντική. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει όφελος το screening σε αυτή τη δεκαετία. Έχει μικρότερη ευαισθησία η μαστογραφία σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες. Ξέρουμε ότι ανοιχνεύει τον όγκο σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με γυναίκες άνω των 60. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την πυκνότητα του μαζικού παρενχήματος και βέβαια έχει πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα οποία και αυτά πρέπει να βρούμε τρόπο να τα μειώσουμε και θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα. Το μέγιστο όφελος του screening είναι στην ηλικία 60 με 69 ετών. Να σημειώσω εδώ το βασικός κανόνας, το ότι είμαστε γυναίκες και μεγαλώνουμε σημαίνει ότι μας βάζει στον ίδιο κίνδυνο για να κάνουμε καρκίνο μαστού. Μια γυναίκα στα 60 έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από μια γυναίκα στα 50. Αυτό μας το ρωτάνε πάρα πολύ συχνά οι γυναίκες. Νομίζουν ότι κινδυνεύουν λιγότερο μεγαλώνοντας. Και βέβαια αυτή είναι η ηλικία που το screening έχει μεγάλο όφελος, είτε γίνεται ανά έτος είτε ανά διετία. Αλλάζουν κάποιες λεπτομέρειες, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την μείωση της θνητότητας. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες πάντα κάνουμε screening, παρόλο που είναι μια ομάδα πληθυσμού που δεν έχει μελετηθεί. Φαίνεται ότι και στην ηλικία μετά τον 75, όσο η γυναίκα είναι καλά και μπορεί να χειρουργηθεί και να αντιμετωπίσει ένα καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, πρέπει να κάνει τη μαστογραφία της και να ελέγχεται. Λοιπόν, βλέπετε οι ομάδες ειδικών, έτσι, ανά 2-3 χρόνια το screening από τα 40 ή από τα 50, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Οι επιπτώσεις από screening είναι το κεφάλαιο για το οποίο κατηγορείται το screening και βλέπετε πολλά άρθρα να ανεβαίνουν ότι η μαστογραφία βλάπτει, μας ρωτάνε γυναίκες, γιατρέ δεν θα κάνω μαστογραφία γιατί έχω ακούσει διάφορα. Τι ισχύει? Εδώ λοιπόν θα πούμε κάποια πράγματα που ισχύουν και θα μιλήσουμε για τους μύθους. Υπερδιάγνωση. Όλοι αυτοί που είναι εναντίον του screening, αυτό που λένε είναι ότι μπορεί να πιάνουμε καρκίνους που βιολογικά δεν θα δημιουργούσαν ποτέ πρόβλημα στη γυναίκα. Κάποια μικρά καρκινώματα, κάποια in situ, θεωρητικά δηλαδή ότι υπερθεραπεύουμε μια γυναίκα που μπορεί να μην έχει ποτέ πρόβλημα από τον καρκίνο της. Μύθος, όπως καταλαβαίνετε, είναι παράλογο, γιατί απλούστατα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες από αυτές τις γυναίκες που θα διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο δεν θα κάνουν πρόβλημα από τον καρκίνο τους. Η ακτινοβολία πλέον θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν βλάπτει η ακτινοβολία από την ετήσια μαστογραφία. Το άγχος και το αίσθημα δυσφορίας στη γυναίκα
Και αυτό θεωρώ ότι είναι αμεληταίο, με την έννοια πια ότι σε επίπεδο screening και πληθυσμιακών μελετών σαφέστατα μπαίνει ως ένας παράγοντας που είναι αρνητικός για το screening, αλλά εμείς το βλέπουμε ως γιατροί στην καθημέρα πράξη. Η γυναίκα μπορεί να αγχωθεί λίγο, και εγώ τα πάω να κάνω τη μαμογραφία μου, θα αγχωθώ λίγο για το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό είναι μια αρνητική επίπτωση της μαστογραφίας μου. Και πάμε λίγο στα ψευδοθετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Και βλέπετε εδώ ότι όταν η μαστογραφία γίνεται ετησίως και από την ηλικία των 40, παρόλο που οι ζωές που σώζονται είναι περισσότερες από κάθε άλλη περίπτωση, φαίνεται όμως ότι το ίδιο ισχύει και με τα ψευδοθετικά αποτελέσματα. Δηλαδή βλέπετε ότι τα ψευδοθετικά αποτελέσματα, δηλαδή ένα έβριμα που θα μας δείξει μαστογραφία και θα πάμε να το χειρουργήσουμε ενδεχομένως χωρίς να είναι όμως καρκίνος, αυτό σημαίνει ψευδοθετικό, είναι πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερα τα χειρουργεία που γίνονται σε σχέση με τις μαστογραφίες που γίνονται αναδιετία και στην ηλικία άνω των, άνω των 50. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει η μαστογραφία σε επίπεδο screening και θεωρώ όμως ότι υπάρχει τρόπος να το λύσουμε. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, σαφέστατα είναι η ηλικία και η αυξημένη πυκνότητα του μαστού. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα. Το ατομικό ή κληρονομικό ιστορικό της γυναίκας. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι γίνεται υπερδιάγνωση από τον ίδιο τον αχτινολόγο. Προηγηθήσεις βιοψίες και βέβαια έλλειψη εξετάσεων για σύγκριση. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο η εξέταση που έχει η γυναίκα για το προηγούμενο χρόνο. Πολλές φορές ευρήματα μπορεί να τα δούμε να μην φαίνονται την προηγούμενη χρονιά, αλλά αν ανατρέξουμε 2-3 χρόνια πίσω να το δούμε. Γιατί πολλές φορές τα ευρήματα στη μαστογραφία έχουν να κάνουν με το πώς θα μπει ο μαστός στο μηχάνημα, πόσο έντονα θα πατηθεί το μαζικό παρέχημα, δηλαδή και με κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχουν εξετάσεις για σύγκριση. Τώρα, βέβαια, με τον ψηφιακό μαστογράφο το λύνουμε λίγο αυτό το θέμα, δεδομένου ότι τουλάχιστον αν μια γυναίκα κάνει μόνιμα μαστογραφίες σε ένα κέντρο, μπορούν να ανατρέξουν οι ακτινολόγοι στις προηγούμενες εξετάσεις. Στην Αμερική, βλέπετε, που θεωρούμε ότι όλα γίνονται σωστά, βλέπετε ότι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ψευδοθετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την Ευρώπη. 10% των μαστογραφιών είναι ψευδοθετικές. Και από τις γυναίκες που κάνουν δεκαετές screening, τουλάχιστον το 50% θα έχει ένα ψευδοθετικό αποτέλεσμα. Πολύ μεγάλα ποσοστά. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα ποσοστά στην Ελλάδα. Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι πολύ μεγαλύτερα στην Αμερική. Λοιπόν, για τα είδη της μαστογραφίας, εδώ αναφέρω μόνο την ψηφιακή τομοσύνθεση. Έχουμε αρχίσει να κάνουμε ψηφιακή τομοσύνθεση εδώ. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ακτινολόγους. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ακτινολογικό στη δουλειά μας. Η ψηφιακή τομοσύνθεση φαίνεται ότι είναι μία εξέταση που θα δούμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Φαίνεται ότι μειώνει τα ψευδοθετικά αποτελέσματα και τον αριθμό των γυναικών που έρχονται πίσω να κάνουν άλλου είδους εξετάσεις. Αυτό που προσπαθούμε, επειδή ακόμα η ακτινοβολία από την ψηφιακή τομοσύνθεση στο πλαίσιο screening είναι αρκετή, γίνεται προσπάθεια εκτέλεσης μεθόδου με λιγότερη ακτινοβολία, έτσι ώστε να πάρουμε τα ωφέλη χωρίς να έχουμε βλαβερά αποτελέσματα στο πλαίσιο screening πάντα. Τη χρησιμοποιούν οι διακτινολόγοι μας πολλές φορές σε πυκνούς μαστούς όταν θέλουν να διερευνήσουν μια αρχιτεκτονική ανομαλία ή μια περιοχή που δεν τους αρέσει. Βλέπετε τις κατηγορίες των μαστών. Υπάρχει ο μαστός στην πρώτη εικόνα, είναι ένας λιπόδης μαστός. Οτιδήποτε υπάρξει εδώ θα το δούμε. Βλέπετε και αυτόν τον μαστό. Δεν είναι όλοι μαστοί οι ίδιοι. Εδώ είναι η κατηγοριοποίηση κατά Bayratz, όχι Bayratz στη διάγνωση, Bayratz σε σχέση με την πυκνότητα. ACR που χρησιμοποιούν εδώ οι ακτινολόγοι μας. Το 50% των γυναικών από μελέτες που έχουν γίνει στην Αμερική έχουν αυτό το μαστό. Η πυκνότητα, το κατά πόσο ένας μαστός είναι πυκνός ή όχι, δεν αξιολογείται βλέποντας... Τι? Ποιο μαστό είπε, γιατί δεν είναι. Αυτό και αυτό. Έτσι, είναι η πυκνή μαστή, 3-4, και το 50% του πληθυσμού, 50% από εμάς, τις γυναίκες, έχουμε πυκνό μαστό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η πυκνότητα του μαζικού παρενχύματος από μόνη της δεν είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κατηγοριοποιούμε τις γυναίκες σε ομάδα υψηλού κινδύνου με βάση την πυκνότητα. Και επίσης η έκφραση νοκιστική μαστοπάθεια
θεωρούμε ότι πλέον πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο. Δεν είναι πάθηση κάτι που αφορά το 50% από εμάς. Αυτό έχει δημιουργήσει φοβερά προβλήματα πλέον και βασικά στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή, και είναι σημαντικό, δηλαδή βλέπουμε γυναίκες που έρχονται στο ιατρείο, το βλέπουμε πολύ συχνά, καταρχήν τρομοκρατημένες γιατί τους απέρριψε η ασφαλιστική εταιρεία να τους ασφαλίσει για παθήσεις του μαστού, που είναι το νούμερο ένα εισαγωγές αυτή τη στιγμή σε γυναίκες άνω των 50, γιατί γράφει μαστογραφία ή κάποιος από εμάς είναι οκιστική μαστοπάθεια. Δεν υπάρχει τέτοια διάγνωση πλέον. Είναι αυξημένη πυκνότητα του μαστού, δεν αποτελεί δείχτη αυξημένου κινδύνου από μόνο και είναι ανήθικο και αντιιατρικό να μην ασφαλιστεί μια γυναίκα με βάση αυτό. Το βλέπουμε πολύ συχνά πλέον. Έτσι. Πάλι λίγα πράγματα γι' αυτό. Βέβαια, βλέπετε ότι μπορεί λοιπόν η πυκνότητα του μαστού να μην βάζει μια γυναίκα σε αυξημένο κίνδυνο. Όμως, οφείλουμε να παρακολουθήσουμε και να εξετάσουμε τη γυναίκα που έχει αυτό το μαστό με άλλο τρόπο από ότι αυτή τη γυναίκα. Βλέπετε ότι εδώ σε λίγα πράγματα θα βοηθήσει το υπερηχογράφημα. Εδώ οι άλλες εξετάσεις θα βοηθήσουν αρκετά. Το υπερηχογράφημα τώρα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Το χρησιμοποιούμε και εμείς η κλινική ως προέκταση του χεριού μας. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε, εδώ μπορεί να διαφωνήσει λίγο ο κύριος Κεραμόπουλος, αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι το υπερηχογράφημα αυξάνει την ευαισθησία, ειδικά σε γυναίκες με πυκνό μαστό, αλλά έχει πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Περισσότερο από 90% των ευρημάτων του υπερηχογραφήματος, χωρίς να συνοδεύονται από κλινικά ή μαστογραφικά ευρήματα, είναι ψευδοθετικά. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά. Μπορεί να δούμε περιχογραφήματα που αναφέρουν 10 ευρήματα στον ένα μαστό και 15 στο άλλο. Τρελαινόμαστε κι εμείς, ειδικά εσείς οι γυναικολόγοι που το έχετε το πρόβλημα αυτό, που έρχονται γυναίκες βασικά σε εσάς για να δείξουν τις εξετάσεις. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το περιχογράφημα. Σαφέστατα έχει σημασία να χειρουργήσουμε, να μην χάσουμε ούτε μία γυναίκα, αλλά μιλώντας επιστημονικά, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξουμε και εμείς οι χειρουργοί μας του, αν θέλετε, τον εαυτό μας. Και αυτός ο τρόπος, όσο και αν δεν το λέμε ή το κρύβουμε πολλές φορές, είναι να δούμε πόσες από αυτές τις βιοψίες που κάνουμε όντως έπρεπε να γίνουν. Μπορεί αυτό να το κρατάμε μέσα μας, αλλά είναι ένας τρόπος να ελέγξουμε την ποιότητα της δουλειάς μας. Όταν μιλάμε επιστημονικά, σαφέστατα όταν έχουμε τη γυναίκα απέναντί μας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να κάνουμε και άλλες εξετάσεις, να το ξανασυζητήσουμε, να επανελέγξουμε, για να μην χάσουμε τίποτα. Αλλά απ' τη μία είναι αυτό, απ' την άλλη επιστημονικά μιλώντας, δεν μπορούμε να χειρουργούμε όλες τις γυναίκες. Και ειδικά πρέπει να μεγάλη προσοχή στα περιχογραφήματα. Και βέβαια, δεν έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μέθοδο screening γυναικών μέσω κινδύνου. Το υπερηχογράφημα δεν μειώνει τη θνητότητα και αυτά είναι γνωστά. Αυτό το κάνει μόνο η μαστογραφία μέχρι στιγμής. Πολύ σημαντική εξέταση για όλα τα άλλα, να δούμε αν είναι κύστης, συμπαγές. Τα ξέρετε καλύτερα από εμάς εσείς οι γυναικολόγοι αυτά με το υπερηχογράφημα. Είναι σημαντικό για να κάνουμε follow-up, εδώ θέλω να μείνω, σε μια βλάβη που τη βλέπουμε στη μαστογραφία. Φαίνεται και στο υπερηχογράφημα, είναι πιο εύκολος τρόπος να το δούμε το υπερηχογράφημα μετά από τρίμηνο, εξάμηνο, αν χρειαστεί για να μην παίρνει η γυναίκα χτινοβολία. Πάμε στη μαγνητική τομογραφία. Θα μείνω λίγο παραπάνω. Και εδώ πλέον το κέντρο για τη μαγνητική, το ακτινολογικό, είναι πολύ καλό. Εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τους ακτινολόγους μας. Η μαγνητική, πολύ καλή εξέταση και αυτή έχει πολλά ψευδοθετικά. Είναι μύθος το ότι πολλές γυναίκες τις βάζουμε να κάνουν μόνο μαγνητική και δεν κάνουν μαστογραφία. Και αυτό δεν ισχύει. Έρχονται πολλές γυναίκες πλέον προληπτικά με μαγνητικές από μη ειδικούς. Οι μη ειδικοί κάνουν περισσότερο μαγνητικές από ότι οι ειδικοί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί όταν έρθει μια γυναίκα με μια μαγνητική που την έκανε προληπτικά, γιατί έτσι, για να είμαστε σίγουροι, και έχει θετικά ευρήματα, εμείς αναγκαστικά θα πάμε να τη χειρουργήσουμε. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ποιες γυναίκες συστήνουμε μαγνητική. Πρέπει να τηρούμε τις ενδείξεις. Είναι πολύ, πολύ καλή εξέταση για όλα τα άλλα. Για φορείς γονιδιακών μεταλλάξεων πρέπει να γίνεται ετησίως και σαφέστατα βοηθάει και από πολύ μικρές ηλικίες. Για περαιτέρω αξιολόγηση βλαβών που βλέπουμε με άλλες μεθόδους. Σε γυναίκες που έχουμε χειρουργήσει με καρκίνο για να διαφοροδιαγνώσουμε την υποτροπή από μετεγχειρητικές αλλοιώσεις. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει screening έχει και τα καλά του.
όσο και αν ακούγεται αυτό ειρωνικό. Και το καλό είναι ότι μπορούμε να εξατομικεύσουμε το εντός εισαγωγικών screening για κάθε γυναίκα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο κέντρο μας το ΕΑΣΟ. Εδώ θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εκ μέρους του Διευθυντή, του κ. Κεραμόπουλου, γιατί είναι πιστοποιημένο από το Breast Cancer Network. Είναι μια μεγάλη οργάνωση που για να γίνεις μέλος πρέπει να έχεις πάρα πολλές... να τα κάνεις όλα σωστά εντός εισαγωγικών, με βάση τους αλγόριθμους. Μπορεί να μην αρέσει αυτή η λέξη στον κύριο Κεραμόπουλο. Εμείς όμως είμαστε πιστοποιημένοι. Και νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ η συνεργασία μαζί σας. Γιατί, όπως λέει πάλι ο κύριος Κεραμόπουλος, ο γυναικολόγος σώζει τη γυναίκα, ο ειδικός θα τη θεραπεύσει. Εμείς αυτό που συστήνουμε είναι να γίνεται μια μαστογραφία αναφοράς σε ηλικία από τα 35 μέχρι τα 45, για να έχουμε μια εικόνα του μαστού της γυναίκας. Εννοείται ότι αυτό μπορεί να αλλάξει αν η γυναίκα θέλει να τεκνοποιήσει, αν θέλει να μπει σε διαδικασία εξωσωματικής. Ετησίως από την ηλικία των 40 και μετά. Κλινική εξέταση και περιχογράφημα σε γυναίκες 30 με 40 και βέβαια εξατομίκευση ανάλογα με την πυκνότητα του μαστού, το ιστορικό και την επιθυμία της γυναίκας. Δηλαδή, το ότι μια γυναίκα έχει πυκνό μαστό και έχει και ένα κληρονομικό ιστορικό, όπως είπε ο κ. Βασιλόπουλος, και συγχρόνως έχει και μια βιοψία που μιλάει για μια άτυπη λοβιακή νεοπλασία, αυτό είναι άλλο πράγμα από μια γυναίκα που έχει απλώς ένα πυκνό μαστό. Εκεί μπορούμε να κάνουμε και μαγνητική ετησίως, μπορούμε να συζητήσουμε με τη γυναίκα τα υπέρ και τα κατά της κάθε εξέτασης και να αποφασίσουμε μαζί της, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτή η γυναίκα από μια γυναίκα που έχει απλώς πυκνό μαστό. Έχουμε 44% κάτω των 50 ετών. Από τους 7.000 καρκίνους, 44% είναι κάτω των 50 ετών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, οφείλεται σε εσάς οι οποίοι είστε ευαισθητοποιημένοι και στέλνετε τις γυναίκες για να εξεταστούν. Και οφείλεται και σε εμάς που κάνουμε μαστογραφία νωρίς. Παρά τις οδηγίες, παρά τα guidelines, παρά τις βλακίες τις οποίες λένε στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αμερική δεν λένε, στην Αμερική είναι κάθε χρόνο, το use τέτοιο. Αυτό λέει για τις, και το Obamacare είναι για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Λοιπόν, η Eurostat έκανε μια στατιστική. Η πρώτη, εμείς στο screening είμαστε 22η στις 27 χώρες με 4% επίσημο screening. Η πρώτη είναι η Ουγγαρία με 56% screening. Και η Γαλλία με 56% περίπου, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Η Αγγλία είναι πολύ πιο κάτω, παρόλο ότι έχει δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το screening. Στο screening είμαστε πολύ χαμηλά. Αλλά τι άλλο έχουμε εμείς? Εμείς έχουμε screening through medical physicians. Δηλαδή μέσα από τους γιατρούς κάνουμε screening. Και το αποτέλεσμα στις γυναίκες που είναι κάτω των 50, αυτές οι οποίες έχουν κάνει έστω μία μαστογραφία, σύμφωνα με τη Eurostat, πρώτη είναι η Ελλάδα. Με 38% των γυναικών κάτω των 50 να έχουν κάνει μαστογραφία. Και αυτό οφείλεται πιθανότατα σε εμάς. Έτσι, και στο Αλεξάνδρα τότε που αρχίσαμε και τα γράφαμε στα βιβλία, τα κλασικά και αυτά. Επομένως, στην Ελλάδα είμαστε πρώτοι σε γυναίκες νέες που κάνουν μαστογραφία. Και γι' αυτό ακριβώς ίσως βρίσκουμε και το 44%. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Προχώρα. Πάμε στις μεθόδους ιστολογικής ταυτοποίησης. Και αυτό φαντάζομαι θα συζητηθεί. Να μιλήσω λίγο για την κυταρολογική που ακούγονται πολλά. Είναι όντως μια εύκολη μέθοδος. Μπορεί να την κάνει ο καθένας στο ιατρείο ή αν είναι κάτι που φαίνεται στο υπερηχογράφημα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει πάρα πολλά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και τα ψευδώς αρνητικά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ποιος την κάνει ή ποιος τη βλέπει, έχουν να κάνουν και με πολλά πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιολογία των όγκων. Ας πούμε τα λοβιακά νεοπλάσματα, που είναι και τα πιο δύσκολα πολλές φορές στη διάγνωση, γιατί είναι ένα ψηλαφιτό έβριμα χωρίς να έχει τίποτα απεικονιστικό. Η κυταρολογική μπορεί να είναι αρνητική και αυτό έχει να κάνει με τα κύτταρα. Μπορεί να είναι. Μια καλή κυταρολογική δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κύτταρα που είναι καλά, σημαίνει ότι υπάρχουν κύτταρα που πάρθηκαν από δίπλα και
δεν είναι αξιόπιστα ή δεν πάρθηκε υλικό και απλώς καταγράφεται ως αρνητική. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Κάποιες φορές είναι χρήσιμη για να προγραμματίσουμε ένα χειρουργείο σε μια γυναίκα που είναι δύσκολο να συζητήσουμε πριν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Αν υπάρχει μια κυταρολογική που είναι θετική, είναι πιο εύκολο να οργανώσουμε τη συζήτησή μας. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη σχέση του γιατρού με τη γυναίκα που τη βλέπει. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι είναι μια εξέταση η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα και πολλές φορές μας έχουν έρθει καρκίνοι με αρνητικές κυταρολογικές. Άλλες μέθοδοι, η πιο συχνή είναι η μέθοδος με πιστόλι που παίρνουμε τεμάχιο. Είναι μια μέθοδος που τη χρησιμοποιούμε συχνά για, αν θέλουμε να κάνουμε προχειρητική χημειοθεραπεία, για κάποιες μη χειρουργικές θεραπείες. Πολλές φορές βέβαια και πολύ συχνά και για διάγνωση πριν το χειρουργείο. Και πλέον έχουμε τον τρόπο και με τη συνεργασία πάλι λέω, για τους ακτινολόγους, γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ακτινολογικό τμήμα εδώ. Μπορούμε με μαγνήτη να κάνουμε πλέον να εντοπίσουμε βλάβες και να πάμε στο χειρουργείο για μια βλάβη που είναι καθαρά, φαίνεται μόνο στο μαγνήτη χωρίς άλλη εξέταση. Γενικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να ταυτοποιήσουμε προεγχειρητικά κάτι. Αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η χειρουργική βιοψία είναι η πιο σίγουρη μέθοδος. Έτσι, πολλές φορές λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπορούμε να έχουμε προεγχειρητική διάγνωση. Πολλές φορές είναι αμφίβολη προεγχειρητική διάγνωση. Πολλές φορές δεν συμφωνεί η διάγνωση με τα απεικονιστικά ευρήματα. Δηλαδή η βιοψία η προεγχειρητική δεν μπορεί να υποδιαγνώσει ένα Bayrat's 4. Ή δύσκολα. Δηλαδή, όταν έχουμε μια βλάβη η οποία είναι ύποπτη και έχουμε μια core biopsy η οποία είναι αρνητική, θα πρέπει μάλλον να βάλουμε αυτή τη γυναίκα στο χειρουργείο. Και επίσης, εδώ θέλω να πω ότι η ταχεία βιοψία, που εδώ την κάνουμε συχνά γιατί μας βοηθάνε οι παθολογαντώμοι σε αυτό, έχουμε πάρα πολύ καλό εργαστήριο παθολογαντωμικό και εκεί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή, το κέντρο μας του θεωρώ εδώ είναι πολύ τυχερό. Γιατί έχει τους αχνολόγους, έχει τους παθολογαντώμους, έχει εσάς. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές λέμε, η ταχεία δεν συζητείται πουθενά, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Αυτά όλα δεν ισχύουν. Παντού γίνεται αν χρειαστεί. Απλώς δεν καταγράφεται. Και είναι μια εξέταση η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη, μπορεί να είναι εξαιρετικά αξιόπιστη, γλιτώνει τη γυναίκα από προεγχειρητικές ταλαιπωρίες. Έτσι μπαίνει η γυναίκα στο χειρουργείο, το πρωί βγαίνει το μεσημέρι και έχει κάνει μια πλήρη, ούτε περιμένει να κάνει κυταρολογική και βιοψίες με πιστόλι και μετά αν δεν βγει αυτό να ξαναπάρει δείγμα και όλα αυτά. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν σε ένα πρωί με την ταχεία βιοψία. Θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να κρίνουμε και να τροποποιούμε τον τρόπο που λειτουργούμε ιατρικά με βάση το πού είμαστε και τι μας παρέχει το κέντρο που είμαστε. Αυτό λίγο πολύ τα είπα. Έτσι, το κόστος είναι κάτι που πλέον στην Ελλάδα το λαμβάνουμε υπόψη. Και τελειώντας, θα ήθελα να πω ότι στη ζωή το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίξεις καλά ένα όχι τόσο καλό φίλο. Και φαίνεται ότι με τον καρκίνο του μαστού αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι σημαντικό να έχουμε πρώιμη διάγνωση. Ευχαριστώ πολύ.